Η απουσία ήταν αισθητή, αλλά οι φίλοι της Αλφαβητοπαρέλασης είναι εδώ για να μας εκπλήξουν για μία ακόμη φορά. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, η κυρία Ζιζή Ζαχαριάδου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Και η κυρία Αγγελική Μπίνου, καλημέρα και σε εσάς. Και πίσω από τα δύο κορίτσια υπάρχουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι που εργάζονται πυροτοδός για αυτό εδώ το μοναδικό εγχείρημα που λαμβάνει η χώρα στην Καβάλα κάθε χρόνο. Φέτος κάπως διαφορετικά, έτσι. Πρέπει. Αν οι συνθήκες παραμείνουν ίδιες, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να επανέλθουμε στους ρυθμούς μας με άλλους τρόπους. Η ζωή συνεχίζεται και δεν πρέπει να την αφήνουμε να μένει πίσω. Θα κάνουμε μία αναπόλυση όλων των ετών. Μια ιστορική αναδρομή λοιπόν. Ναι. Στην Αλφαβητοπαρέλαση. Στην Αλφαβητοπαρέλαση έχουμε ρούχα, έχουμε διάθεση, έχουμε κέφι και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ρυθμό αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει με μια ανακεφαλαίωση, με ένα reunion θα έλεγε κανείς. Ναι, εγώ θα ήθελα να το πω αναπόληση. Αναπόληση, μάλιστα. Είναι πολύ ωραία η ελληνική λέξη. Ωραία. Πολύ ήρεμη και χαρούμενη. Ναι. Και θα μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα τα παιδιά, βέβαια σε μικρούς αριθμούς από κάθε σχολείο. Μάλιστα. Και να κάνουμε αυτή την αναπόληση και την σύνδεση με την επόμενη χρονιά που έρχεται. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, κυρία Μπίνου, όσον αφορά τα κουστούμια? Λοιπόν, αποφασίσαμε, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, από τα κουστούμια που έχουμε όλες τις άλλες χρονιές, 15 χρόνια βασικά έχουμε, να πάρουν, να δανειστούν ή να βρουν τα κουστούμια αυτά και να τα βάλουν. Mm-hmm. Θα έχουμε περίπου 15 παιδιά σε γκρουπ και 5 ενήλικες. Αν πάλι όμως θέλουν οι ενήλικες, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας που θα τα συνοδεύει τα παιδιά, μπορούν να διαλέξουν μεγαλύτερο αριθμό, αλλά θα είναι το σύνολο 20 άτομα. Θα φοράνε φορεσιές από όλες τις χρονιές που έχουμε παρελάσει. Ό,τι βρούνε. Θα ζητήσουν από τους παλιούς, θα βρουν τα δικά τους κουστούμια. Τώρα η επιλογή των παιδιών θα γίνει με τους γονείς, θα διαλέξουν αυτοί, αυτά που έχουν τα κουστούμια, με κάποιο τρόπο τέτοιο. Θα μαζεύονται σε γκρουπ, σε πλατείες που θα τους πούμε εμείς, ναι, και θα κάνουμε τα γυρίσματα. Mm. Θα υπάρχει μια μουσική που θα δίνει ρυθμό στα παιδιά. Θα αναβιώσουμε λίγο τα παλιά, αλλά σε γκρουπ. Πιο προστατευμένα, και επίσης θα μπορούν να φοράνε και μάσκες τα παιδιά για να νιώθουν ασφάλεια. Θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, μια τηλεοπτική αλφαβητοπαρέλαση. Ακριβώς, ναι. Να αλλιώς το επισημάνουμε, ναι, αυτό. Αυτό, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς θα το κάνουμε όμως έτσι, ώστε να δώσουμε στα παιδιά τη χαρά να ξαναζήσουμε πάλι αλφαβητοπαρέλαση. Εάν όμως μας δώσουν κάποια στιγμή το OK, τότε 20 Φεβρουαρίου, που είναι η παρέλαση που θα κάναμε κανονικά, ναι, μπορούμε, ναι, με τον παλιό ρυθμό που είχαμε και στείλει να κατεβούμε στην πλατεία και να κάνουμε ξανά την παρέλαση. Αυτό, αν μας δώσουν το OK όμως. Αυτό το οποίο θα καταγράφει τηλεοπτικά. Ακριβώς. Να μεταφερθεί στην Οδό Ομονίας και στην Ακριβώς. Πλατεία Ελευθερίας. Ναι, έτσι. Μάλιστα, σε περίπτωση που μας δώσουν το OK. Ναι. Μάλιστα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, είναι περίεργη. Είναι περίεργη. Και υπάρχει φόβος από πάρα πολλά άτομα και από εμάς, για να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά και τους εαυτούς μας και τους γονείς και όλους. Εμείς σαν group, Art Attack, θα κάνουμε την σύνδεση των παλαιών ετών με την χρονιά που χάσαμε. Μάλιστα. Δεν θα χαθεί το θέμα. Ναι. Οι δικές μας συστολές θα είναι από την χρονιά που πέρασε και δεν έγινε. Mm-hmm. Και θα κάνουμε τη 16η αλφαβητοπαρέλαση σε μία διαδικτυακή, να το πω, σε μία τηλεοπτική παρουσίαση, και πάμε για την επόμενη. Αυτό που λέγαμε πέρσι, κυρία Ζαχαριάδου. Ναι, το θέμα που έχουν ήδη όλα τα σχολεία. Δεν έτρεξε, δεν έγινε, γιατί δεν μπόρεσε. Καταστάσεων. Και επειδή δύο χρονιές είναι δύσκολο να κρατάμε, ωραία, το ίδιο θέμα, θα το περάσουμε, θα το δούνε, mm-hmm, θα το χαρούνε, και επιτέλους μπορούμε κάποια άλλη στιγμή, μετά από κάποιο χρόνο, να το επαναλάβουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως θα κάνουμε εμείς τον συνδετικό κρίκο. Τον πριν, του τώρα και του μετέπειτα. Η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε εδώ, κυρία Μπίνου, θα τα λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα τα συνεργαζόμαστε, θα συζητάμε, αλλά μαζί με όλο αυτό το τηλεοπτικό προϊόν που θα έρθει, έρχεται και κάτι άλλο. Δεν ξέρω σε ποιον να δώσω τον λόγο. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Πολύ γλυκό λόγο, πολύ γλυκό.
μαγειρέματα. Πείτε το ξανά. Γλύκο μαγειρέματα. Μάλιστα. Που θα κάνουμε πάλι με τα σχολεία. Το έχουμε κάνει, αλλά με συνταγές. Αλφαβήτο μαγειρέματα. Είχαμε φαγητά. Τώρα θα δώσουμε γλυκά στα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό μας το ζητήσανε σχεδόν μόλις τελειώσαμε τις εκπομπές. Μας λένε, γιατί δεν κάνετε ξανά το με γλυκά. Οπότε το αφήσαμε λίγο, το δουλέψαμε και νομίζω ότι ήρθε η εποχή να το κάνουμε ξανά. Οπότε θα μας γλυκάνετε ακόμα περισσότερο δηλαδή. Πάρα πολύ πιστεύω, γιατί έπρεπε να το κάνουμε, γιατί πάντα κάθε χρονιά κάνουμε μια παράλληλη εκδήλωση με την αλφαβητοπαρέλαση. Και ήταν η ευκαιρία αυτή να ξαναγίνει μια παράλληλη δράση, μια γλυκιά παράλληλη δράση που θα μας κρατήσει γερούς, δυνατούς, γιατί όχι και δημιουργικούς, γιατί τα παιδιά θα κληθούν να δημιουργήσουν σχέδια πάνω στα γλυκά τους, να πλάσουν, να παίξουν και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Συγκεκριμένες ηλικίες, συγκεκριμένες τάξεις θα λάβουν μέρος. Ζητάμε αυτή τη στιγμή την 6η με 5η. Μάλιστα. Θα είναι 3 παιδιά και ένα συνοδός, για να μην έχουμε και μεγάλη συμφόρηση στο στούντιο. Ναι. Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Θα οργανώνουμε τα πράγματα, θα βοηθούμε τα παιδιά. Για όλα τα σχολεία κάνουμε την έκκληση. Όποιος θέλει θα δηλώσει συμμετοχή, θα τους στείλουμε ένα χαρτί όπου θα δηλώνουν οι γονείς ότι συνενούν τα παιδιά τους να παίρνουν μέρος στα μαγειρέματα, γλύκο μαγειρέματα, και να ξεκινήσουμε. Τους δώσαμε μία προθεσμία, θα μαζευτούμε βασικά στις 10 Νοεμβρίου, 5 η ώρα, ξανά στο Νότικα, και θα μας φέρουν τις αιτήσεις, τις δηλώσεις από τη συμμετοχή της παρέλασης, αλλά και των γλυκών που θα κάνουμε τα μαγειρέματα. Οπότε για φέτος το χειμώνα έχουμε να περιμένουμε. Έχουμε να περιμένουμε και επειδή τα παιδιά θα είναι πιο λίγα στην παρέλαση, δηλαδή θα είναι 15 με 20 ένα σχολείο, είπαμε τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην παρέλαση να μην είναι τα ίδια με αυτά που θα είναι στα μαγειρέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν παιδιά που θέλουν, οπότε να μοιραστούν και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια παιδιά που να έχουν κλείσει και στη ζαχαροπλαστική. Αυτό είναι ευνόητο ότι θα έρθουν σίγουρα, γιατί όλοι θέλουν το σχολείο να κερδίσει, να βγει πρώτο, να χαρεί. Γιατί τα μαγειρέματα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά, εξαιρετική. Έμαθαν, δοκίμασαν φαγητά που δεν τα είχαν δοκιμάσει, όπως είπαν οι γονείς τους, και ήταν καλό νομίζω. Οπότε, Αγγελική μου, θα τα λέμε και φέτος τηλεοπτικά. Βεβαίως. Θα είμαστε εκεί αναλοιπώς. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να πούμε κιόλας. Αλλά το θέμα είναι να ακούσουν οι γονείς, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους, και να έρθουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που θα κάνουμε. Για το καλό των παιδιών το κάνουμε όλο αυτό, για να χαρούνε, για να ξανανιώσουν και να έχουν να θυμούνται, φεύγοντας από το δημοτικό, να θυμούνται πράγματα.